Καλησπέρα σα. Δεν με περιμένατε. Ήρθα. Λοιπόν, ελπίζω και πιστεύω ότι είσαστε πάρα πολύ καλά μετά από την εξαιρετική παρουσίαση του ανεπανάληπτου Βασίλη Σιέτου. Και εγώ θα σας πω μερικά πράγματα. Θα σας πω καταρχάς τα νέα μας. Ε, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμασταν στην Αθήνα για το σεμινάριο το μεγάλο. Και με το που γυρίσαμε στη Θεσσαλονίκη ξανακατεβήκαμε προς τα κάτω. Ε, και χθε το βράδυ γυρίσαμε από το Άργος. Η κατάβαση ήταν βέβαια για δυσάρεστο γεγονό. Πέθανε ο πρώτος μου ξάδερφος, ο οποίος για μένα ήταν σαν αδερφός. Εντελώς ξαφνικά και προειδοποίητα. Αλλά μέσα στην τραγικότητα της όλης κατάστασης, ε, μου δόθηκε η ευκαιρία να ζήσω και πάρα πολύ καλές στιγμές. Δηλαδή στην κατάβαση πιάμε έναν καφέ με τον Σωτήρη, τον κόκορη, ε, Στη μεταμόρφωση και εκεί μου δόθηκε ευκαι η ευκαιρία να γνωρίσω τον Βλάσικ που δεν τον είχα ξαναδεί. Είναι καινούριο μέλος και γνώρισα έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλη τρέλα και πολύ μεγάλη δυνατότητα και δυναμική. Ε, μετά κατεβήκαμε στο χωριό του μπαμπά μου, πήγα εκεί στο περιβάλλον, αισθάνθηκα ένα μου μετά από λίγο. Πήγαμε τον, πήγαμε τον Άρη στο Άργος, όπου ήπια καφέ με την γλυκίτα τη Γεωργία και μου δόθηκε η ευκαιρία να τη γνωρίσω πολύ καλύτερα από ότι, τα λίγα λεπτά που την είχα συναντήσει στην, στο σεμινάριο. Και την επόμενη μέρα φεύγοντας πια από το, από την Πελοπόννησο για να ανεβούμε προς τα πάνω. Ήπιαμε καφέ με το αϊκίνι, το ζεύγο Ζαμπετάκι, την ακαταμάχητη και ανυπέρβλητη Μαρία Καρανικόλα, τη Γεωργία πάλι και το γλυκό μου Κατερινάκι. Και νιώθω πάρα πολύ ευλογημένη, διότι μου δόθηκε ευκαιρία ξανά να ξαναδώ αυτούς τους ανθρώπους, διότι για μας οι συνεργάτες είναι η οικογένεια. Όλα αυτά όμω δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε αν 20 χρόνια τώρα, α πούμε, δεν ασχολούμασταν με το πλάνο Β. Και εάν δεν είχαμε αλλάξει τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Οπότε μαζί θα πούμε λίγα πράγματα για το πώς θα γίνουμε, γιατί πλέον όλοι εδώ μέσα είμαστε ενήλικες και ξέρουμε ότι η ζωή έχει πάρα πολλές δυσκολίες. Μισό λεπτάκι και πώς αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες μόνο με μεγαλόπνοη σκέψη. Οπότε ας γίνουμε άνθρωποι που σκέφτονται έτσι και γιατί να γίνουμε έτσι, μια χαρά δεν είμαστε έτσι όπως σκεφτόμαστε. Ε, διότι μόνο σκεφτόμενοι, σκεπτόμενοι μεγαλόπνο θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε πάρα πάρα πολύ πραγματικότητα. Μόνον έτσι θα διασταθούμε σε όλα αυτά που προσπαθούν να αδρανοποιήσουν το πνεύμα μας και να μας μετατρέψουν σε καταθλιπτικά πρόβατα προσφαγή. Μόνον αυτοί που σκέφτονται μεγαλόπνοα μπορούν να κάνουν τη θετική διαφορά και να αλλάξουν το ρου της ιστορίας. Και διαβάζοντας ιστορία, όσοι τους αρέσει να διαβάζουν ιστορία, θα δουν ότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι που μείνανε. Δεν μείναν αυτοί που καθόμουν μπροστά σε μια τηλεόραση και βλέπανε, ξέρω εγώ, πώ έγινε η έκρηξη εκεί, ή πώ σκοτωθήκαν τόσα άτομα, ή σε τι τρέλα ζούμε. Και θα σα πω ένα παραμύθι για την μεγαλόπνοη. Ε, για τη μεγαλόπνοη σκέψη. Μια φορά λέει μια δασκάλα, ρώτησε ένα κοριτσάκι τι ζωγραφίζει σε έναν παιδικό σταθμό. Και το κοριτσάκι απάντησε, ζωγραφίζω λέει μία εικόνα του Θεού. Η δασκάλα λέει, με κάποια αμφιβολία και περιέργεια, της λέει, η μαγλικό μου λέει, κανείς δεν ξέρει το πρόσωπο του Θεού. Και το παιδί πάρα πολύ δυναμικά απάντησε, σε λίγο θα το ξέρουν. Αυτό είναι ένα τρανό παράδειγμα τι σημαίνει σκέφτομαι ε, μεγαλόπνα. Και πώς θα γίνουμε έτσι, δηλαδή πώς θα γίνουμε άνθρωποι που σκεφτόμαστε μεγαλόπνα, καταρχάς γινόμαστε από επιλογή. Δεν μας έρχεται ούτε το μια κατραπακιά, ούτε το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει, αποφασίζουμε και γινόμαστε άνθρωποι που σκεφτόμαστε μεγαλόπνα και θα σας δώσω μερικά tips, τα οποία θέλω να τα προσέξετε, για το πώς θα γίνουμε τέτοιοι άνθρωποι πάντα να κοιτάμε τη φωτεινή πλευρά της ζωής. Ξέρω ότι ορισμένες φορές φαίνεται αδύνατο, αλλά είναι δυνατό, όλα είναι δυνατά όταν εμείς αποφασίσουμε ότι θα το κάνουμε. Να κρατάμε ε, μπροστά μας το όνειρό μας, να εστιάζουμε στο όνειρό μας. Σε αυτό που θέλουμε τέλος πάντων πάρα πολύ. Όταν, είμαστε, όταν έχουμε αμφιβολία για κάτι, γιατί κάποιες φορές Λέμε θα δουλέψει αυτό, δεν θα δουλέψει, είναι για μένα, μωρέ είναι για μένα τώρα αυτό, εγώ είμαι κάνω αυτή τη δουλειά, μπορώ να κάνω και εκείνο. Όταν λοιπόν βρισκόμαστε σε αμφιβολία, απλά πρέπει να πιστέψουμε. Έτσι και, και αλλιώς όταν ξεκινάμε μια σχέση, μόνο η, η καλή πίστη μας κρατάει μέσα, δεν ξέρουμε αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο κατάλληλος για μας, απλώς πιστεύουμε ότι είναι ο κατάλληλος για μας. Όταν γεννάμε ένα παιδί, δεν ξέρουμε το παιδί πώς θα εξελιχθεί. Πιστεύουμε ότι θα γίνει αυτό που ονειρευόμαστε εμείς. Οπότε όταν είμαστε σε αμφιβολία να έχουμε μόνο πίστη. Να σκεφτόμαστε ότι τα πράγματα ποτέ δεν είναι όσο κακά φαίνονται. Μπορεί να είναι χειρότερα, αλλά ποτέ τόσο κακά. Και ποτέ να μην χάνουμε την αίσθηση του χιούμορ μας. κάθε μέρα να ξέρουμε ότι έρχεται μια καινούργια ευκαιρία. Ο Θεός ή όποιος πιστεύει κανείς ότι έπλασε το σύμπαν, έδωσε τη νύχτα και την ημέρα για να ξέρουμε ότι τη νύχτα τελειώνει μια... το σήμερα και όταν βγαίνει ο ήλιος ξεκινάει μια καινούργια μέρα. Να έχουμε ένα απλό όνειρο. Δηλαδή μην το κάνουμε και πάρα πολύ δύσκολο, δεν κάνουμε πυρηνική φυσική ποτέ να μην βασίζουμε μια απόφασή μας σε εικασία, αλλά στη γνώση. Ποτέ να μην κολλάμε στα γεγονότα όπως ήταν χθες. Πάντα να σκεφτόμαστε το πώς μπορεί να γίνουν. Και να συναναστρεφόμαστε με ανθρώπους που σκέφτονται μεγαλόπνο. Να μην φοβόμαστε να παίρνουμε ρίσκα, σιγά τα ρίσκα δηλαδή που παίρνουμε και να φανταζόμαστε ότι τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί, τι μεγαλείο μπορούμε να δημιουργήσουμε αν απλά πιστέψουμε, πιστέψουμε στους ανθρώπους, πιστέψουμε στο πλάνο β, πιστέψουμε στον εαυτό μας. Και τελειώνω με κάτι εξαιρετικό που διάβασα. Ούτε η απόλαυση λοιπόν, ούτε η λύπη είναι το τελικό μας πεπρωμένο. Αλλά το να προσπαθούμε το κάθε αύριο να μας βρίσκει πιο πέρα από το σήμερα. Από μένα καληνύχτα και φωνάζω τον Άρη. Είναι γεγονός ότι μέσα από ένα θλιβερό γεγονός Μπορούν να, να βγουν στην επιφάνεια πάρα πολύ ε, εξαιρετικέ καταστάσει και να έρθει σε επαφή με ανθρώπου που δεν του ήξερε, αλλά του γνώρισε. Δηλαδή, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο είναι ε, όμορφο όταν υπάρχει θλίψη, ταυτόχρονα να υπάρχει και χαρά. Λοιπόν, πάμε παιδιά να πούμε λίγο τα νέα τη οικογένεια, διότι έχει πάει αργά η ώρα. Ε, καταρχήν, να μην ξεχνάμε τη διαδικασία ανανεώσει, αναβαθμίσει, δηλαδή να δούμε λιγάκι μέσα στι λίστε μα τι γίνεται, τι δεν γίνεται, ποιο κυκλοφορεί, τι κυκλοφορεί. Και επίση το διάσημο 2 3. Προσέξτε, 2 3. Εάν έχουμε 2 άτομα, είναι σαν να έχουμε 3. Ε, συνεχίζει η πρόθεση μέχρι 31 Μαρτίου δηλαδή όποιος κλείσει ζαφύρι θα συμμετέχει στο σεμινάριο Internet Marketing μόνο για ζαφύρια στις αρχές Απριλίου ε, έχει δυνατότητα να συμμετέχει στο τρίμερο ταξίδι με μία ενημέρωση για το πώς θα λειτουργήσει το Olympic Idea Net και το OGI Booking. έχουν έρθει ενημερώσεις και έχουν αναπτυχθεί ποια είναι τα στοιχεία που πρέπει να έχει κάποιο. Και βέβαια, εάν παραμείνει 12 μήνες, συμμετοχή και στο 1% του τζίρου της OGI. Τώρα, για την επόμενη εβδομάδα έχουμε την Κυριακή την παρουσίαση στο webinar της Olympic Idea, Δευτέρα στην Αθήνα στο President και στη Θεσσαλονίκη στο Νέον και την άλλη πέμπτη, πρώτο Θεός, έχουμε το webinar της Team 100. Ε, να μην ξεχνάμε το, σε, το συνέδριο που έχουμε 15-16 Ιουλίου κλείνουμε από τώρα τα, τις ημερομηνίε μας ε, ε, οτιδήποτε το κόστος πλέον έχει πάει στα 50 δολάρια το οποίο είναι πάλι πολύ λίγο για ένα συνέδριο αλλά όποιο δεν έχει πάρει εισιτήριο να έρθει σε επαφή με τους ε, τυπλούχους της ομάδος για να ε, πάρει τα εισιτήριά του. Για το Μάρτιο όπως έχουμε πει είναι το βιβλίο «Το πλούσιος μπαμπάς, φτωχός μπαμπάς» εξαιρετικό πάρτε και διαβάστε βιβλία. Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος είναι να διαβάζει βιβλία. Θα αλλάξει τελείως τη ζωή του, γιατί θα μπορεί να ζει μέσα από το βιβλίο όλα αυτά τα οποία θέλει να ζήσει. Δεν είναι όλα βίντεο, δεν είναι όλα τηλεόραση, δεν είναι όλα ε, μουσική. Θε, χρειάζεται ο άνθρωπος ησυχία και ένα βιβλίο. Ε, το site της ομάδος, το Team100, έχει πάρα πολλά στοιχεία. Ε, είναι εντυπωσιακό ότι έχουν καινούργιοι συνεργάτες τους γνωρίζω και διαπιστώνω ότι δεν έχουν ξεναγηθεί μέσα στο site της ομάδος. Με αποτέλεσμα, ε, δεν ξέρουν παραδείγματο χάρη ότι εδώ που είναι το κόκκινο υπάρχουν ε, παρουσιάσεις, παρουσιάσει έντυπα λεπτομέρειε. Δεν ξέρουν ότι εδώ μπορεί να μπει και να δει για τι επιχειρήσει. Ότι εδώ μπορεί να μπει και να δει τα βίντεο πώ ξεκινάμε. Δηλαδή, όλε τι λεπτομέρειε που μπορεί να, κάνει, να χρησιμοποιήσει κάποιο για να προχωρήσει την επιχείρησή του. Και σαφέστατα χρειάζεται να πάμε και να δούμε τι διάφορε ομιλίε και να κατεβάσουμε τα χρήσιμα έντυπα και τι παρουσιάσει από εδώ. Δηλαδή με ρωτάει κάποιο, ε, πού μπορώ να βρω την παρουσίαση που έκανε σήμερα ο Βασίλη. Και μόνο που με ρωτάει σημαίνει ότι δεν έχει μπει στο site τη ομάδα. Είναι δεδομένο αυτό. Και όχι μόνο κάποιο ο οποίο είναι πιο παλιό, αλλά και κάποιο νέο πρέπει να μπει και να ξαναγηθεί να ξέρει τι γίνεται. Επίση, στο κανάλι που έχουμε όλε τι ομιλίε, τι παρουσιάσει κλπ. Το Plan B Solutions in Life, όπου εάν κάποιο κάνει την συνδρομή του πατώντα εδώ, Μπορεί να πάει εδώ πέρα που είναι οι λίστε των ομιλιών. Αυτό θα βλέπετε εσεί. Και μέσα εκεί θα είναι όλε οι λίστε. Οπότε πατώντα κάποιο από τα μπλε από κάτω, λέει παραδείγματο χάρη εκπαίδευση συνεργατών. Αν πατήσω εδώ, θα μου ανοίξει 48 βίντεο που αφορούν εκπαίδευση συνεργατών. Και μπορώ να δω. Μπορώ να δω τα νέα τη οικογένεια, εκπαίδευση internet marketing, παρουσιάσει. Τα πάντα. Επίση έχουμε και το άλλο το κανάλι, το Plan B Solutions in Life, το σκέτο B. Από το οποίο μπορούμε να βρούμε τι παρουσιάσει και να στείλουμε σε ανθρώπου οι οποίοι ενδιαφέρονται οι παρουσιάσει που είναι εκεί είναι οι τελευταίε παρουσιάσει που μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο. Δεν υπάρχουν πιο πρόσφατε. Οπότε κλείνοντα, θέλω να σα πω ότι όσοι έχετε βάλει στόχο το Μάρτιο να γίνετε ζαφύρια, προλαβαίνετε ακόμα. Όλα είναι θέμα αποφάσεω και να σα γυρίσει το κεφάλι να βγείτε έξω. Έχουμε πει τρόπου και μεθόδου. Προχθέ, μιλώντα με μια κοπέλα, διαπίστωσα ότι δεν είχε μπει στο webinar. Έστειλα τη μαγνητοσκόπηση στο Facebook. Δεν είχε δει το Facebook. Είχε ήδη χάσει τέσσερι μέρε. Μερικές φορές χρειάζεται να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να πάνε να δούνε αυτά τα οποία έτυχε να μην μπορέσουν να συνδεθούν στο webinar ή δεν παρακολουθούν το facebook από κοντά. Η διαφορά είναι η εξή ότι εάν δεν μπαίνω στο ένα, δεν παρακολουθώ το άλλο, δεν παρακολουθώ το άλλο, είναι δεδομένο ότι θα μείνω πίσω και όταν θα αποφασίσω να ασχοληθώ κάτι θα έχω χάσει. Παρ' όλα αυτά ο ρόλος που έχουμε εμείς σαν ομάδα είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους που είναι μέσα στην ομάδα μας. Κάποιοι μπήκαν, κάποιοι δεν μπήκαν. Καταρχήν πείτε μου λιγάκι, βλέπετε αυτή τη στιγμή όλους τους συμμετέχοντες γιατί το έχω ανοίξει ιδιαίτερα. Μπορεί να βλέπετε του συμμετέχοντε. Α απαντήσει κάποιο ένα ναι, ένα όχι, οτιδήποτε. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Που σημαίνει ότι μπορείτε να δείτε ποιοι είναι μέσα από την ομάδα σα και ποιοι όχι. Και ανάλογα να μιλήσετε με αυτού του ανθρώπου. Επομένω, παιδιά, κανένα δεν είναι ελεύθερο αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι. Γεια σου, Ράνια. Χαίρομαι που σε γνωρίζω έστω ε, ιντερνετικά. Ε, και γεια σου, Μανώλη. Χαίρομαι γιατί προχωρά επιθετικά. Το Γιώργο δεν τον έχω γνωρίσει που βλέπω τώρα εκεί, αλλά δεν έχει σημασία, θα γνωριστούμε. Ε, καλά, η, η επαφή μα κάτω, όπω είπαμε στο Άργος, με τη Σύση, με τον Βλάση, με την Κατερίνα, με τη Γωγό κλπ. είναι εντάξει, συναρπαστικέ. Λοιπόν, εύχομαι καλή συνέχεια, επίθεση και κανένα μα δεν είναι ελεύθερο αν δεν είμαστε όλοι ελεύθεροι.